Στο προσκήνιο επέστρεψε το θέμα της κατασκευής του ποδηλατόδρομου στην Όθωνο Σαμαλίας μετά και το χθεσινό θανατηφόρο στο ύψος της Μιαούλη όταν συγκρούστηκαν όχημα με μηχανή και έχασε τη ζωή του ο 31χρονος οδηγός του δικύκλου. Υπάρχουν αναρτήσεις παραγόντων που μιλούν για ευθύνη της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά στο να δοθεί άμεσα λύση και να απαγορευτεί η στάση και η στάθμιση των αυτοκινήτων σε όλο το μήκος της διαδρομής του ποδηλατόδρομου, πόσο μάλλον στο αριστερό τμήμα της Όθωνος Σαμαλίας από τη Γούναρη μέχρι και την Ακτή Δημαίων, όπου ο δρόμος στενεύει. Το ότι ο ποδηλατόδρομος ανέχει κινδύνους, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι κάτι που ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο μπορεί να πέσει πάνω στο τοιχείο που υπάρχει και να γίνει ένα πρόβλημα, να δημιουργηθεί ένα ατύχημα ή δυστύχημα. Και χθες είχαμε ένα δυστύχημα δυστυχώς και από εκεί πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε αν αυτό το για μένα έργο έκτρωμα θα πρέπει να υπάρχει ή όχι. Να θυμίσω ότι στην ανάπτυξη του παλιακού μετόπου υπάρχει σχεδιασμός για ποδηλατόδρομο. Δηλαδή, θα φτιάξουμε ποδηλατόδρομο εντός του παλαιού μετόπου, που σημαίνει ότι αυτό θα ξυλωθεί. Τώρα λοιπόν, για ποιο λόγο το φτιάξαμε, για ποιο λόγο το έχουμε, σε αυτό μπορεί να απαντήσει μόνο η Δημοτική Αρχή. Τα αν είναι φυσικά πολλά για το τραγικό περιστατικό. Όμως σήμερα πολλοί οδηγοί εξακολουθούσαν να μετακινούνται είτε με ταχύτητα επί του συγκεκριμένου τμήματος, είτε να πετάγονται απότομα από τις κάθετες οδούς. Παρά το ότι μπροστά τους έβλεπαν τα λουλούδια, το φαναράκι και τα υπολείμματα της μηχανής, που μαρτυρούσαν ότι ένας νέος άνθρωπος άφησε εκεί την τελευταία του αναπνοή. Ζητούμενο πάντως είναι πλέον και η κατασκευή εκεί του ποδηλατόδρομου. Ξαφνικά στενεύει ο δρόμος της Όθωνος Σαμαλίας, ξαφνικά λοιπόν βλέπει μπροστά σου ένα τυχείο. Λίγο να είσαι απρόσεκτος, λίγο να βρέξει, λίγο να μην βλέπεις. Είναι πολύ πολύ εύκολο να γίνει ένα ατύχημα. Ερωτηθείς για το θέμα, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς ανέφερε ότι το Σπιράλ σιωπά, σεβόμενο τη μνήμη του δικυκλιστή, γιατί τέτοια θέματα με ένα νεκρό δεν προσφέρονται για πολιτικολογίες.